Εικόνες που παραπέμπουν σε καλοκαίρι, με τους ξένους επισκέπτες να σχηματίζουν ουρές προκειμένου να θαυμάσουν από κοντά το παλάτι του Μίνωα. Η χρυσή, όπως εξελίσσεται τουριστική σεζόν, αφήνει δυναμικά το αποτύπωμά της και στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Το Σεπτέμβριο είχαμε μια πολύ καλή κίνηση στην Κνωσό και γενικά σε όλη την Κρήτη. Τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά και ο Οκτώβριος έχει ξεκινήσει με πάρα πολλές καλές προοπτικές. Πιστεύω δηλαδή ότι και μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη θα έχουμε πάει πολύ καλά. Άκρως εντυπωσιακά και ενδεικτικά τα στοιχεία για το Σεπτέμβριο που δείχνουν πως η επισκεψιμότητα σπάει τα κοντέρ, καθώς σχεδόν τριπλασιάστηκε συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το 20 είχαμε 32.500 εισιτήρια το Σεπτέμβριο, έτσι. Ναι. Και τώρα το 21 έχουμε 83.161. Παρόμοιες είναι οι εικόνες και οι δείκτες και στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Το κύμα των τουριστών που παραμένει απτόητο προσφέρει ανάσες οξυγόνου σε επιχειρήσεις εστίασης και τουριστικά καταστήματα, με τους ιδιοκτήτες να εμφανίζονται ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι. Καλά, καλά. Εντάξει, γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι. Να λέμε και να δόξει ο Θεός πότε, γιατί χρειάζεται. Η κίνηση υπάρχει, έτσι, μια κινητικότητα η οποία κάποιες φορές με κάνει να παραξενεύομαι και νομίζω ότι δεν υπάρχει κορονοϊός και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει κινητικότητα. Έχουν αρχίσει, έρχονται Αμερικάνοι και κάποιοι πελάτες που στη διάρκεια του καλοκαιριού δεν τους είχαμε δει. Στο κέντρο του Ηρακλείου, ωστόσο, δεν λείπουν και οι διακυμάνσεις, με μερίδα ιδιοκτητών, κυρίως από μαγαζιά τουριστικών ειδών, να υποστηρίζουν πως μπορεί τους προηγούμενους μήνες η πόλη να βούλιαζε από επισκέπτες και η κίνηση να παραμένει εμφανώς ζωηρή μέχρι τώρα. Όμως αυτό δεν αποτυπώθηκε με την ίδια δυναμική στα ταμεία τους. Μετά από τις 10 του Σεπτέμβρη και έπειτα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Τώρα έχει διακυμάνσεις. Τη μία μέρα είναι πολύ καλά, την άλλη μέρα είμαστε πολύ κάτω. Ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης ήταν καλύτερος από την πέρυσι. Είχαμε πολύ κόσμο, αλλά δυστυχώς δεν είχαν πολλά λεφτά. Συγκριτικά με το 19 που εκεί ελπίζαμε, γιατί Σεπτέμβρης και Αύγουστος έπιασε το 80% του 19, ο Οκτώβρης πάει χάλια. Παλιά οι τουρίστες που ερχόσανε είχαν μια μεγαλύτερη άνεση να ψωνίσουν. Τώρα είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα.